Απόστολος Παύλος προς Κορινθίους λέγει τούτα τα λόγια. Υγιεινή όταν προσεύχεται να έχει κάλυμμα στο κεφαλάκι της, να μην είναι ασκεπής λέγει, διότι δεν αναβαίνει η προσευχή της στον ουρανό. Να μάθουμε παιδάκια μου το τι λέγει ο νόμος του Θεού. Όταν θα καθίσει να μας κρίνει ο Θεός, δεν θα ανοίξει άλλο βιβλίο. Θα ανοίξει την Αγία Γραφή και θα μας πει «Κάνετε τι γράφω εδώ, τι σας έστειλα να τα διαβάσετε». Τα διαβάσετε. Δεν τα διαβάσαμε. Λοιπόν, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αδύνατο λέγει να σωθεί άνθρωπος ο οποίος δεν διαβάζει την Αγία Γραφή. Φοβερή αυτή η προειδοποίηση του Αγίου. Δεν διαβάζεις το Ευαγγέλιο, τι διαβάζεις? Διαβάζεις τα άχρηστα, τα βρώμικα, τα ακάθαρτα. Και ο διάβολος, όπως ώρα καλή αυτή τη στιγμή, όταν τελείωσα το Ευαγγέλιο, άνοιξε το στόμα του και μου είπε, από μέσα στο πλάσμα, «Ρε», λέγει, «όταν διαβάζετε τα δικά του τα λόγια, αυτός είναι από πάνω σας», λέει, «και σας ευλογεί. Όταν διαβάζετε τα δικά μου, εγώ είμαι από πάνω σας και σας δένω με αλυσίδες», λέει. «Συνεχίστε όπως συνεχίζετε. Καλά κάνετε». Βλέπετε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ακριβώς δεν τα ξέρει ο κόσμος. Διαβάζετε την Αγία Γραφή, παιδάκια μου. Διαβάζετε τον νόμο του Θεού, παιδάκια μου. Διαβάζετε αυτά που θέλει ο Θεός. Μαγείες και τα άλλα τα οποία υπάρχουν στον κόσμο είναι τα δικά του διαβόλου. Αυτός τα κάνει, αυτός τα σερβίρει, αυτός τα βάζει στο μυαλό του κόσμου. Μην πηγαίνετε σε μάγους, μην πηγαίνετε σε μάγισσες, μην πηγαίνετε σε τσιγκάνες, μην πηγαίνετε στους χωτσάδες, μην πηγαίνετε, τι να σας πω. Σήμερα τούτα που έκανε ο Παναγιώτος Θεός ήταν προειδοποίησης για τον πύργο. Για τον πύργο. Ο πύργος είναι η κοιτίδα της μαγείας. Ο πύργος είναι η κοιτίδα της μαγείας. Αν είχα εις τον Άγιο Γεώργιο παιδιά, τα μισά ήταν από τον πύργο. Γιατί? Διότι εκεί είναι οι τσιγκάνες, είναι οι χωτσάδες, είναι οι μαύροι από την Αφρική. Και κάνουν μαγείες στα παιδιά του Θεού και ο Θεός που τα βλέπει από ψηλά προειδοποίησε σήμερα και λέγει προσέχετε τι κάνετε, μετανιώστε τι κάνετε, επιστρέψετε στην αγκάλι μου, μην μείνετε έξω από την αγκάλι μου. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει δεν τον βιάζω, διότι εγώ δεν υπόσχομαι δρόμους με δάφνες και με τριαντάφυλλα, υπόσχομαι θλίψεις οδόν στενή και τεθλιμμένη και ανηφορική. Δρόμος ανηφορικός, στενός και τεθλιμμένος λέει και δεν μένει ως εδώ. Και με ένα σταυρό στον ώμο λέει. Θέλετε να με ακολουθήσετε, ακολουθήστε με. Δεν θέλετε, είστε ελεύθεροι. Πού να πάμε όμως? Στον ουρανό, εκεί κατοικείς λέει. Στην γη, εδώ είσαι, στα βάθητα της θαλάσσης, εκεί χείρσου δέσποτα. Πού να πάμε? Χωρίς εσένα τι μπορούμε να κάνουμε? Χωρίς εμού λέγει ούτε να στεπιείν ουδέν, ούτε να στεπιείν ουδέν. Χωρίς εμένα λέγει ο Θεός δεν κάνετε τίποτες, ούτε τρέχοντος, ούτε του θέλοντος, αλλημού του αλλιούντος Θεού. Τρέχει όσο θέλεις, φώναζε όσο θέλεις, ξενύχτα όσο θέλεις. Αν δεν σε βοηθήσει ο Θεός, τίποτα δεν κάνεις. Γι' αυτό να παρακαλέσουμε τον Θεό να μείνει μαζί μας. Μείνουμε με θυμόν, Κύριε, ότι προς εσπέρασες τι και κέκλικε η ημέρα. Οι δύο μαθητές, ο Λουκάς και ο Κλεόπας. Και ο Κλεόπας, ο Λουκάς και ο Κλεόπας. Πήγαιναν προς Εμμαούς και ήρθε ο Κύριός μας και στάθηκε κοντά τους και τους μιλούσε. Τους μιλούσε, φτάνουν σε ένα σημείο που χωρίζει το μικρό μας. Έκανε ό,τι ήθελε να πάει από την άλλη πλευρά ο Χριστός μας.
Και άρχισαν οι μαθητές, μείνω με θυμόν Κύριε, μείνω με θυμόν Κύριε, ότι προς εσπέρασε στήκε και έκλειται η ημέρα. Μείνε μαζί μας Κύριε, μείνε μαζί μας Θεέ μου. Μείνε μαζί μας Κύριε, λέγει, μείνε μαζί μας, ότι προς εσπέρανε στήκε και έκλειται η ημέρα. Τελειώνουμε, φεύγουμε, τούτα όλα τα οποία γίνονται δεν είναι καλά πράγματα. Τούτα όλα που γίνονται δεν είναι καλά πράγματα. Και αν επιτρέψει ο Παναγαθός Θεός σε ένα έθνο βάρβαρο, βάρβαρο, με όλη τη σημασία της λέξεως. Αυτό που λέγεται Τουρκία. Η Τουρκία, και φεύγουν από εδώ και πάνε στους Τούρκους και παντρεύονται τις Τούρκισσες. Δεν υπάρχει πιο χειρότερο πράγμα. Ο Κρυστάλλης λέγει στον κόσμο των ψεύτικων όσων καιρών κι αν ζήσεις των Τούρκων, των Αντίχριστων ποτέ μεν αγαπήσεις. Διότι αυτοί σου βλήσαν τον Αθανάσιο Διάκο. Αυτοί τώρα το 1974 στην Κύπρο, τα μαρτύρια που υπέστησαν εκείνες οι γυναίκες, τα μαρτύρια που υπέστησαν εκείνος ο κόσμος. Και εδώ δεν εκείνησαν το ποδαράκι τους να πάνε να δουν τι κάνουν εκείνα τα παιδιά. Αυτή είναι η Ελλάδα με τους προδότες. Αυτή είναι η Ελλάδα με την προδοσία της. Σκέπασε μάνα, σκέπασε τα άτυχα παιδιά σου. Παιδιά δικά μας η του Κύπρος, δεν ήταν δικιά της Ελλάδος. Δικιά της Κύπρου τα παιδιά της Ελλάδος. Τα παιδιά της Κύπρου τα παιδιά της Ελλάδος. Και η Ελλάδα έχει πολλά παιδιά στον κόσμο. Όλες οι χώρες της γης έχουν μέσα Έλληνες. Γιατί? Διότι διάλεξε ο Θεός το ελληνικό έθνος να διαδώσει το φως στον κόσμο. Γι' αυτό μας είπε, εμείς είστε το φως του κόσμου, λέει. Εσείς είστε η πόλη σε πάνω όρους σκημένη, λέει. Εσείς θα διαδώσετε το όνομά μου και αλίμονον εάν δεν το διαδώσετε, λέει. Τότε θα σας πω, διημάς βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνες. Εκ τούτου γάρου γνώσοντο ότι εμείς μαθητές είστε, εάν αγάπη έχετε εν αλλήλεις, εάν έχετε αγάπη ο ένας με τον άλλο. Και τηρείτε τας εντολάς, τηρείτε τον νόμο μου. Τώρα αυτές τις μέρες, σήμερα αρχίζουμε με τον τελών και με τον Φαρισαίο. Το σύνθημα το μεγάλο είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση. Εταπεινώθην ο τελώνης και κέρδισε τη βασιλεία των ουρανών και θεολογεί παρακαλώ, θεολογεί ο τελώνης. Θεολογεί ο ληστής επάνω στο σταυρό. Θεολογεί ο άσωτος Υιός. Θεολογούν όλοι οι μετανοήσαντες. Να μείνουμε κοντά στο Θεό μας για να είναι και ο Θεός μαζί μας. Παιδάκια μου, εύχομαι ολόψυχα να βρείτε την υγεία σας, να φύγουν ό,τι κακό υπάρχει πάνω σας, πάνω μας, σε όλους μας. Αυτοί μας κυνηγούν όλους, οι δαίμονες κυνηγούν όλους, κυνηγούν προπάντων το βοσκό για να εξαλείψουν τα πρόβατα, λέει. Χτυπούν το βοσκό για να εξαλείψουν τα πρόβατα. Διασκορπιστήσονται τα πρόβατα, λέει. Διότι ο βοσκός όταν λείπει, τα πρόβατα παίρνουν τους δρόμους, τα φαράγγια, τις πέτρες, τα βουνά. Δεν είναι κοντά στο βοσκό. Σας εκούρασα, παιδάκι μου. Σας εκούρασα.